Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, η Βασιλική Κουρία θα καθυστερήσει λίγο. Αλλά έχω δίπλα μου την καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Ιωάννα Βαπορίδη, η οποία έχει έρθει να μας πει τα πάντα για το Aqua Relax και γενικά για την υδρογυμναστική, για τις εγγύους περισσότερο. Ιωάννα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Πόσο σημαντική είναι η γυμναστική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό δυστυχώς δεν το έχουν καταλάβει όλες οι εγκυμονούσες. Ναι. Γιατί όπως προσέχουν τη διατροφή τους, όπως κάνουν τις εξετάσεις για το μωρό τους, θα πρέπει να προσέχουν και το σώμα τους. Mm-hmm. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να λιγοστέψουν ουσιαστικά οι πόνοι στο σώμα, στη μέση, στην πλάτη, να ανακουφιστούν τα πόδια τους, να έχουν καλύτερη στήριξη της κοιλιάς. Και το βασικότερο είναι ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στον τοκετό. Άλιστα. Να έχουν έναν πιο γρήγορο και όσο το δυνατόν σε εισαγωγικά ανώδυνα τοκετό. Είσαι και πρόσφατα, Μανούλα. Δηλαδή είναι, ούτε δύο, πόσο είναι, δύο μηνών. Τριών μηνών. Τριών μηνών η μικρή, οπότε το έχεις περάσει όλο αυτό. Ναι. Θέλω να μου πεις, η υδρογυμναστική συγκεκριμένα, γενικά οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε μέσα στο νερό ως αθλητισμό, πώς μπορούμε, βοηθάει ακόμα περισσότερο την έγκυο κατά τη διάρκεια του τοκετού συγκεκριμένα? Τη βοηθάει πάρα πολύ γιατί, πρώτα απ' όλα γιατί μέσα στο νερό επιτρέπεται να ξεκινήσει τη γυμναστική από την αρχή της εγκυμοσύνης της μέχρι και το τέλος. Και δουλεύει όλο το σώμα και ταυτόχρονα σχεδόν όλες τις μυϊκές ομάδες, οπότε είναι θεωρητικά πιο γυμνασμένη. Ναι. Μπορεί μια γυναίκα η οποία δεν γυμναζόταν πριν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να γυμναστεί? Ναι, φυσικά. Εφόσον παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα με ειδικές ασκήσεις για εγκύους, μπορεί να παρακολουθήσει. Και φυσικά να τους το επιτρέπει και ο γιατρός της. Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Πρέπει πάντα να έχουν την άδεια του γιατρού τους και να ακούνε πάντα το σώμα τους. Δηλαδή να μην ξεπερνάνε τα όρια τους. Να βάζουν όρια. Γενικά, τι θα μπορούσα. Ουσιαστικά, τι προσφέρει το Aqua Relax σε μια γυναίκα? Το Aqua Relax προσφέρει ηρεμία, χαλάρωση, τόσο της προσφέρει ευεξία γιατί βρίσκεται μέσα στο νερό, αλλά και τη βοηθάει να έχει έναν πιο ποιοτικό ύπνο, να διώξει το άγχος που μπορεί να έχει λόγω της εγκυμοσύνης και του και είναι και του. Πάρα πολλές οι αλλαγές στο σώμα. Ναι. Και νομίζω ότι ειδικά αυτό που είπες για την ξεκούραση στη μέση, εγώ δεν έχω παιδί, αλλά φαντάζομαι ότι όλο αυτό το βάρος, το παραπάνω και το ξαφνικό ουσιαστικά, θα λειτουργήσει η πισίνα, γιατί όλα αυτά είναι μέσα σε μια πισίνα. Το νερό γενικά μάλλον. Πολύ, πολύ καλά στη μέση, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μπορούμε να δούμε και ένα βίντεο που έχεις κάνει με μια κυρία η οποία είναι έγκυος και της κάνει Aqua Relax. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να το δούμε και τώρα.
Πραγματικά, όσοι το είδατε αυτό το βίντεο, σε ξεκουράζει μόνο που το βλέπεις. Είναι και η μουσική ιδανική. Σκέφτομαι το τι σου λένε αυτές οι γυναίκες όταν κάνουν κάτι τέτοιο, ακόμα και την πρώτη φορά. Τι σου λένε? Νιώθουν πάρα πολύ ήρεμες μετά από αυτό. Νιώθουν σαν να πετάνε, γιατί δεν έχουν καθόλου πίεση. Είναι στο νερό, πολύ ανάλαφρες. Και επειδή κάνουμε και ήπιο stretching, τις βοηθάει πάρα πολύ και τις χαλαρώνει. Εγώ κάνει μαζί σου, πάντως θέλω να το αποκαλύψω αυτό, aqua aerobic. Και παρόλο που είναι aerobic, δηλαδή είναι αρκετά δυνατό, μετά αισθάνεσαι ότι έχεις πάει σε σπα. Δεν είσαι το νερό. Ακριβώς. Δεν είσαι κουρασμένος. Οπότε φαντάζομαι αν κάνεις κάτι τόσο ξεκούραστο και κάτι τόσο χαλαρό, θα είναι ακόμα καλύτερα. Από ποιο μήνα μπορούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα? Τη υδρογυμναστική. Μάλιστα, ναι. Επειδή μέσα στο νερό δεν έχουμε καθόλου επιβαρύνσεις και κραδασμούς των αρθρώσεων, εφόσον η κύση εξελίσσεται ομαλά και ο γιατρός το επιτρέπει, μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή της εγκυμοσύνης. Δεν έχουν περιορισμούς. Μέχρι και το τέλος. Δηλαδή, αν μπορούν να φύγουν κατευθείαν για το μαιευτήριο, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ωραία. Τι πρέπει να προσέξει μία έγκυος πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα? Πρέπει να έχει σωστή, να κάνει μια σωστή επιλογή της πισίνας. Δηλαδή να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής. Το όζον είναι καλύτερο, για παράδειγμα, σε σχέση με το, το χλώριο που έχουν περισσότερο. Υπάρχουν πλέον τόσο εξειδικευμένοι τρόποι καθαρισμού της πισίνας, οπότε ναι, το κλασικό το χλώριο είναι καλύτερο το όζον. Από το κλασικό το χλώριο είναι καλύτερο το όζον. Αλλά πλέον χειροκίνητο χλώριο δεν είναι. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξει πέρα από την πισίνα? Την πισίνα. Να προσέχει να μην κάθεται πουθενά. Να μπαίνει μέσα στην πισίνα και να βγαίνει από τα σκαλάκια χωρίς να κάθεται πουθενά. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Μάλιστα. Εσύ τι προτείνεις, άσκηση εκτός νερού ή μέσα στο νερό? Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πέρα ότι εντάξει, είναι επιλογή του καθενός. Τι αρέσει στον καθένα, εξαρτάται από αυτό. Αλλά αν έχω να συγκρίνω. Σίγουρα προτιμάς. Προτιμώ το νερό. Ναι. Γιατί μπορεί να το κάνει καθόλου τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως είπαμε. Δεν έχει καθόλου κραδασμούς, δεν έχει επιβαρύνσεις. Όσο περνάνε οι μήνες που βαραίνει, θα νιώθει πιο ανάλαφρη και ξεκούραστη. Δεν έχει κίνδυνο τραυματισμού και πτώσεις μέσα στο νερό. Σωστά. Δουλεύεις και την ισορροπία πολύ, η οποία έχει αλλάξει το κέντρο βάρους του σώματος λόγω της εγκυμοσύνης και της σκυλιάς. Οπότε, δικιά μου άποψη ότι το νερό είναι καλύτερα. Είναι καλύτερο. Πότε πρέπει να σταματήσει η έγκυος στην άσκηση? Εφόσον νιώσει δυσφορία, ζάλι, πόνο χαμηλά στην κοιλιά ή οτιδήποτε τέτοιο, πρέπει να σταματήσει την άσκηση κατευθείαν. Δεν υπάρχουν ντροπές, δηλαδή πρέπει να απευθυνθεί κατευθείαν στο γιατρό στον καθηγητή. Ναι, πρώτα στο γιατρό, ναι. Στον καθηγητή και μετά στο γιατρό και να σταματήσει κατευθείαν την άσκηση. Σωστά. Υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάποια γυναίκα μύκητες μέσα από το νερό? Που είναι και πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πάρα πολλές γυναίκες θα σκέφτονται αυτό το πράγμα και ειδικά στην εγκυμοσύνη θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να το περάσεις κάτι τέτοιο. Εφόσον δεν έχει κάποια προδιάθεση ώστε να είναι υψηλού κινδύνου να κολλήσει και εφόσον έχει επιλέξει την πισίνα που θα πάει και ξέρει ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες, όχι, δεν, δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Αλλά τονίζω ότι δεν πρέπει να κάθεται πουθενά. Ούτε καν στα μακαρόνια πάνω, ούτε στα μακαρόνια είναι αυτά τα, τα αφρόδη, κάπως έτσι ουσιαστικά, παιχνίδια. Εγώ έτσι τα λέω σαν παιχνίδια. Ακριβώς. Και βοηθούν ουσιαστικά εσάς να κάνετε διάφορες ασκήσεις μέσα στο νερό. Ακόμα και. Να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Να στέκονται στο πιο πολύ πάνω στο νερό για να ξεκουράζεται και η μέση. Και αυτό. Και εφόσον η κυρία έχει επιλέξει να κάνει υδρογυμναστική για εγκύους σε βαθιά πισίνα, της είναι πολύ χρήσιμα για να μην πιέζουν και την κοιλιά. Και απαραίτητα της, θεωρώ, ναι. Πόσες φορές την εβδομάδα μια γυναίκα μπορεί να κάνει aqua relax? Aqua relax. Το aqua relax μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Οποιαδήποτε. Θέλει να ανακουφιστεί, να χαλαρώσει, να νιώσει όμορφα. Την υδρογυμναστική, γενικότερα τη γυμναστική για εγκύους, είναι καλό να την κάνει 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Από μισή ώρα, 3/4, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση και ανάλογα και με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Επειδή είμαι σίγουρη ότι όποιος το δοκιμάσει θα θέλει και μετά την εγκυμοσύνη να συνεχίσει, πόσο καιρό μετά τον τοκετό μπορεί να ξαναμπεί στην πισίνα μια γυναίκα? Σίγουρα να έχουν περάσει 40 μέρες. Και εφόσον πάρει την άδεια, βάλει του γυναικολόγου της και εφόσον όλα εξελίσσονται καλά, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει. Και υπάρχουν και άλλα προγράμματα φυσικά πέρα από το Aqua Relax. Τι προγράμματα συνήθως ζητάει ο κόσμος?
Υπάρχει και το aqua yoga για εγγύους. Α, επίσης είναι και για εγγύους αυτό. Για εγγύους, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν, είναι εξειδικευμένο πρόγραμμα για, για εγγύους, δεν είναι προσαρμοσμένες οι ασκήσεις. Και να πούμε ότι είσαι και η μοναδική στην Ελλάδα με εξειδίκευση σε αυτό το πράγμα. Όχι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Ναι, ωραία. Υπάρχει και κοπέλα στην Κρήτη. Α, μάλιστα. Κάνει και στη Θεσσαλονίκη, ναι. Τρεις. Εντάξει. Τώρα είσαι η μία της τρεις. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ναι. Ωραία. Και βέβαια υπάρχει το aqua aerobic, υπάρχουν το διάφορα πράγματα, ναι, που μπορούμε, ναι, να κάνουμε μέσα στο νερό. Ναι. Την Ιωάννα σίγουρα μπορείτε να τη βρείτε και στο aquabert.gr, να μαθαίνει τα νέα της, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε, είτε είστε έγκυος είτε όχι φυσικά, γιατί κάνεις και προγράμματα για εκτός έγκυους. Και θα έρθει και σε λίγες μέρες να πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και για aqua aerobic και για aqua yoga φυσικά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα εδώ. Και υποδεχόμαστε τη Βασιλική Κούρια για να γίνουμε ακόμα πιο όμορφες.